ο λόγος για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. Μετά λοιπόν, κυρία Υπουργέ, από πολλά χρόνια εργασιακής ομοιρίας, ανασφάλειας και περιπλάνησης φυσικά, 11.700 νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί από τους περίπου 60.000 αναπληρωτές απέκτησαν επιτέλους μόνιμη σχέση εργασίας. Ένας όρος φυσικά εντελώς απαραίτητος για όλους τους εκπαιδευτικούς, για όλους, επαναλαμβάνω, τους εκπαιδευτικούς, ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα σχολεία με παιδαγωγικά ορθό τρόπο. Προσέξτε τώρα, γιατί από εδώ ακριβώς ξεκινάει και το ζήτημα. Πολλές διευθύνσεις εκπαίδευσης ακόμα δεν έχουν καταβάλει τα πραγματικά μισθολογικά κλιμάκια αυτών των νεοδιόριστων που δικαιούνται με βάση την προϋπηρεσία τους. Με αποτέλεσμα αυτοί οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, κυρία Υπουργέ, να εξακολουθούν να πληρώνονται με 737 ευρώ το μήνα. Με το μισθολογικό δηλαδή κλιμάκιο 1, το οποίο αντιστοιχεί στον πρωτοδιόριστο χωρίς καμία προϋπηρεσία εκπαιδευτικό. Και μάλιστα με αυξημένες κρατήσεις για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Και με αυτό το μισθό τώρα να πρέπει αυτοί οι εκπαιδευτικοί να ανταποκριθούν στα έξοδα της στέγασης, της μετακίνησης, γιατί πολλοί από αυτούς μετακινούνται και σε αρκετά σχολεία, της διαβίωσης, έξοδα βέβαια τα οποία ολοένα και αυξάνονται αφού η ακρίβεια θεργεύει τον τελευταίο καιρό. Κοιτάξτε, να το πούμε καθαρά ανοιχτά. Είναι απαράδεκτο, πραγματικά απαράδεκτο, να καθυστερεί εδώ και μήνες η ελληνική πολιτεία την έγκαιρη απόδοση των μισθολογικών κλιμακίων σε αυτούς τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, καθώς και στους αναπληρωτές, και σε εκείνους καθυστερεί. Καθυστερεί δηλαδή να τους δώσει το μισθό τον οποίο δικαιούνται, τον δικαιούνται νόμιμα με βάση τον νόμο που ισχύει. Και ξέρετε γιατί είναι απαράδεκτο? Γιατί αυτή η καθυστέρηση της αμοιβής τους αφορά μία ήδη παρασχεθήσα εργασία από αυτούς. Τέτοιου είδους εργασία είναι η προϋπηρεσία. Και όλα αυτά, όπως είπαμε, την ώρα που ο μισθός τους δεν φτάνει για να καλύψει καλά-καλά τις ανάγκες τους. Και αυτή την ώρα το ελληνικό κράτος, η κυβέρνησή σας, οι υπηρεσίες σας καθυστερείτε επικίνδυνα να τους δώσετε αυτό που δικαιούνται, όπως είπαμε, με βάση την προϋπηρεσία τους. Σας ρωτάμε λοιπόν, κυρία Υπουργέ, τι θα πράξετε ώστε να αναγνωριστούν και να καταβληθούν άμεσα τα μισθολογικά κλιμάκια για όλους. Σας ρωτάμε τι θα πράξετε για να δοθεί σε όλους τους εκπαιδευτικούς τώρα το Δεκέμβρη, το φετινό, το δώρο των Χριστουγέννων που κόπηκε τα προηγούμενα χρόνια, και αυτό να γίνει ως ένα πρώτο βήμα για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Τι θα κάνετε για να δοθούν αυξήσεις, γιατί τέτοιες πρέπει να γίνουν πια στους μισθούς όλων των εκπαιδευτικών, και τι θα κάνετε για να ξεπαγώσετε εκείνα τα μισθολογικά κλιμάκια που πάγωσε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2016-17 για τη συγκεκριμένη διετία εννοώ, και τι θα κάνετε για να στηρίξετε και όλους εκείνους τους εκπαιδευτικούς νεοδιόριστους, μόνιμους και μη και αναπληρωτές, οι οποίοι εργάζονται μακριά από την κατοικία τους με ένα επίδομα σύντησης, με ένα επίδομα στέγασης και με τα δωρεάν μεταφορικά, έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες της διαβίωσης τους. Ευχαριστώ. Ορίστε, κυρία Υπουργέ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφε, το ξέρετε και εσείς καλά ότι όλα τα ερωτήματα τα οποία μου θέτετε δεν είναι αρμοδιότητα του δικού μας Υπουργείου. Θα απαντήσω στο μέρος που μας αφορά και θα σας ενημερώσω ότι για την άμεση απόδοση των μισθολογικών κλιμακίων η αρμοδιότητα και η ευθύνη εκαθάρισης των αποδοχών των εκπαιδευτικών ανήκει στις οικίες διευθύνσεις της εκπαίδευσης και αυτές εφαρμόζουν τις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου όπως ισχύουν. Η μισθοδοσία όλων των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών ξεκινά με το μισθολογικό κλιμάκιο 1, το είπατε κι εσείς, και στη συνέχεια, αφού συνυπολογιστούν τα χρόνια υπηρεσίας και τυχόν μεταπτυχιακές διδακτορικές σπουδές, κατατάσσονται στο κλιμάκιο που τους αναλογεί. Συγκεκριμένα, αθροιστικά αποδίδονται ένα μισθολογικό κλιμάκιο για κάθε 2 χρόνια υπηρεσίας, 2 επιπλέον μισθολογικά κλιμάκια στους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και 6 μισθολογικά κλιμάκια για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος με την προϋπόθεση πως το περιεχόμενο των τίτλων αυτών των σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης.
τυχόν καθυστερήσεις που παρατηρούνται σε μικρό όμως, κύριε συνάδελφε, αριθμό διευθύνσεων στον υπολογισμό και την απόδοση των μισθολογικών κλιμακίων, οφείλονται στον μεγάλο αριθμό διορισμών. 11.700 διορισμούς πραγματοποιήσαμε φέτος, μετά από πάρα πολλά χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, βεβαίως, οι νεοδιώρηστοι εκπαιδευτικοί θα λάβουν αναδρομικά το σύνολο των αποδοχών που τους αναλογεί. Σε ό,τι αφορά τη μετακίνηση των εκπαιδευτικών που εργάζονται μακριά από τα σπίτια τους, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τον νόμο 4832 του 2021 για την κύρωση του κώδικα νομοθεσίας για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο και για τον μηχανισμό εφαρμογής στην κρατική εποπτεία και τους γενικούς όρους υλοποίησης του μεταφορικού ισοδύναμου, εφαρμόζει το μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου, δικαιούχοι του οποίου είναι νοικοκυριά που τα μέλη τους κατοικούν μόνιμα σε νησί ή σε δήμο που η έδρα του είναι σε νησί και εφαρμόζεται το μέτρο. Επισημαίνεται επίσης ότι σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του ίδιου νόμου, προσωρινοί αναπληρωτές και ορομίστοι εκπαιδευτικοί που έχουν αναλάβει εργασία σε νησί, στο οποίο εφαρμόζεται το μέτρο και για όσο διαρκεί η σύμβασή τους, θεωρούνται δικαιούχοι του αντισταθμίσματος νησιωτικού κόστους και του αντισταθμίσματος νησιωτικού κόστους υγρών καυσίμων στα επιλέξιμα νησιά. Πέραν αυτών, δίνεται βάση απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και παρέχεται το δικαίωμα στις πλειοκτήτριες εταιρείες, δίνεται η δυνατότητα και παρέχεται το δικαίωμα στις πλειοκτήτριες εταιρείες να χορηγούν πάσης φύσεως εμπορικές εκπτώσεις επί των άβλων των επιβατών, των οχημάτων και των εμπορευμάτων σε όλες τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις της χώρας. Το ποσοστό της έκπτωσης καθορίζεται ελεύθερα από τις πλειοκτήτριες εταιρείες στο πλαίσιο του ελεύθερου και θεμητού ανταγωνισμού. Τέλος, για τα θέματα όπως η καταβολή 13ου και 14ου μισθού και για τη χορήγηση αυξήσεων, είναι θέματα που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου μας, αλλά στο συνολικό σχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δελή. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ξεκινώ με κάποια σχόλια για την απάντηση που έδωσε στην πρωτολογία της η κυρία Υπουργός. Δήλωσε την αναρμοδιότητά της, την αναρμοδιότητα του Υπουργείου σε σχέση με τα οικονομικά, με ορισμένα οικονομικά ζητήματα που έβαλα. Κοιτάξτε, κύριε Υπουργέ, από όσο ξέρω, η κυβερνητική πολιτική είναι ενιαία και δεν αποτελεί προσωπική ευθύνη ενός εκάστου των υπουργών αυτής της κυβέρνησης. Η ευθύνη λοιπόν της κυβερνητικής πολιτικής επιμερίζεται σε όλο το Υπουργικό Συμβούλιο. Συνεπώς, είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά την κυβέρνησή σας και στην κυβέρνησή σας απευθύνεται, μέσα από εσάς βέβαια, και το ερώτημα που θέσαμε. Το ότι δεν απαντάτε είναι και αυτό βεβαίως μια απάντηση για ένα, επαναλαμβάνω, δίκαιο αίτημα, όπως είναι το δώρο των Χριστουγέννων, τόσο απαραίτητο σήμερα σε όλους τους εργαζόμενους, όχι μονάχα στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. Είπατε ότι η ευθύνη ανήκει στις οικίες διευθύνσεις για την απόδοση αυτών των μισθολογικών κλιμακίων και ότι είναι μικρός ο αριθμός των διευθύνσεων. Εμείς δεν μιλήσαμε για τον αριθμό των διευθύνσεων, μιλήσαμε για αρκετούς εκπαιδευτικούς. Δεν έχει σημασία ο αριθμός των διευθύνσεων, όσο ο αριθμός των εκπαιδευτικών. Και ο αριθμός των εκπαιδευτικών δεν είναι μικρός, είναι αρκετά μεγάλος, είναι αρκετοί πάρα πολλοί από αυτούς που διορίστηκαν το καλοκαίρι που δεν έχουν πάρει ακόμα τα μισθολογικά κλιμάκια που δικαιούνται. Αυτό βέβαια συμβαίνει λόγω της έλλειψης προσωπικού, πιθανά στις διευθύνσεις, στις υπηρεσίες του Υπουργείου. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το λύσετε εσείς, γιατί οι διευθύνσεις εκπαίδευσης ανήκουν, είναι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και να λυθούν τα όποια προβλήματα γραφειοκρατίας, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν. Αλλά όμως, θα πρέπει κάποια στιγμή να απαντήσουμε γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις αναζητείτε το λεγόμενο επιτελικό κράτος. Γιατί ξέρετε, αυτό το κράτος στην επιτελικότητά του δεν τη δείχνει παντού. Όταν είναι για να οργανώσει, για παράδειγμα, τους φοροεισπρακτικούς του μηχανισμούς, όταν είναι να χρηματοδοτεί τους κλινικάρχες, τότε γίνεται και επιτελικό, γίνεται και γρήγορο, γίνεται και άμεσο. Όταν όμως είναι να αποζημιώσει πληγέντες από φυσικές καταστροφές, όταν είναι να χορηγήσει, να βγάλει συντάξεις, όταν είναι να πληρώσει τους εκπαιδευτικούς, όπως το θέμα για το οποίο συζητάμε, να αποδώσει μάλλον τους μισθούς τους με βάση την προϋπηρεσία τους, τότε αυτή την επιτελικότητα τη χάνει και γίνεται εξαιρετικά αργόσυρτο. Τι δείχνει όλο αυτό?
όχι το κράτος των ημετέρων που μια χαρά σας βολεύει να το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δείχνει την πραγματικότητα, στην πραγματικότητα τον ταξικό χαρακτήρα αυτού του κράτους, γιατί τέτοιο είναι το κράτος αυτό. Αλλά έρχομαι τώρα στο θέμα και θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε, για τους μισθούς των εκπαιδευτικών, γιατί εδώ πρέπει να πούμε ότι αυτοί οι μισθοί έχουν κατακρεουργηθεί κυριολεκτικά όλα τα τελευταία χρόνια. Με την περικοπή των επιδομάτων, με τη φορολογία που συνεχίζεται, με την περικοπή του 13ου και 14ου μισθού, θα υπάρχουν φαντάζομαι νεότεροι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν βιώσει, δεν έχουν πάρει αυτόν το 13ο και 14ο μισθό. Με το ανίκουστο που ψήφισε το 2016 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να μην προσμετράτε, κύριε Πρόεδρε, για κανέναν μισθολογικά η διετία 2016-17. Και αυτό σημαίνει 30 ευρώ απώλεια για κάθε μήνα, για κάθε εργαζόμενο. Λες και αυτή η διετία δεν υπήρξε. Λες και δεν δούλεψαν σε αυτή τη διετία. 6 μισθούς από ό,τι υπολογίζεται έχουν χάσει εργαζόμενοι με τα μνημόνια σας όλα αυτά τα χρόνια, οι εργαζόμενοι και οι εκπαιδευτικοί φυσικά. Εν τω μεταξύ, οι εκπαιδευτικοί το τελευταίο διάστημα, κυρία Υπουργέ, έχουν φορτωθεί και με όλα τα προσωπικά εκείνα έξοδα στα οποία κατέφυγαν, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες της τηλεκπαίδευσης μέσα σε αυτήν την συγκυρία της πανδημίας. Γι' αυτό σας καλούμε. Αυτοί είναι οι λόγοι, οι βασικοί και οι αδύρυτοι, για τους οποίους είναι όχι μόνο αναγκαία η καταβολή των κλιμακίων. Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσετε μια άμεση εντολή, άμεσα να αποδοθούν αυτά τα κλιμάκια και να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση, αλλά και να δουν επιτέλους μια αύξηση στο μισθό τους, ώστε να μπορούν και να ζουν και να εργάζονται με αξιοπρέπεια. Ευχαριστώ.